αστυνομία! Τι έκανε! Και πού είναι τώρα, σας παρακαλώ! Τι έγινε, παιδί μου! Ο Τίτος! Ήσουν καταπληκτικός. Καταπληκτικός, καταπληκτικός. Πάμε ένα στοιχηματάκι έτσι για την πλάκα. Πόσο? 100 χιλιαρικάκια στα 3 παιχνίδια. Σταμάτα! Ποιο πράγμα? Κάτσε σε μια μεριά, ρε παιδί μου, και μη στριφογυρίζεις γιατί ζαλίζομαι. Ζαλίζε, όσο πιο καμψία θα έχεις. Σταμάτα, είπα, κάτσε σε μια μεριά για μη σηκωθώ και σε φάω ζωντανό. Έχω νευρικότητα, παιδί μου, διάφορα ζωντανό. Νευρικός είμαι. Μωρέ, σε χάρη που είμαι πάνω στη χώνεψη. Αν δεν σταματήσεις ή αν δεν είσαι τυχερός να φύγεις, σε μια ώρα που θα έχει τελειώσει το μυστήριο θα σε φάω για γλυκό. Άιντε και να την διάβασαν 100 άτομα. Πάνω δεν την διάβασαν. Δεν έχει νόημα πια η ζωή για μένα, είμαι ένας αποτυχημένος. Αναγνώρισε η κυρία Πιπίτσα, έρχεται εδώ πέρα. Ψυχραιμία, αγόρι μου. Αξιοπρέπεια. Γιατί? Πρέπει το λέω για σένα. Άκουστε. Ω, τι κάνετε κυρία Πιπίτσα. Άκουστε, δεν ακούς. Η Πιπίτσα. Εσύ τι λες? Θα γίνουμε επιτέλους εραστές. Πες μου το ναι και φύγαμε να πάμε όπου θες. Βουτάει πολύ τον τύπο. Τον σηκώνει ψηλά πάνω από το κεφάλι του, φέρνει δύο βόλτες, μπαμ! Το πετάει πάνω στον καθρέφτη. Και τρέχει άλλος από πίσω. Δεν είναι ο καημένος ο Χάρης, ε! Φοχά σας! Ούτε μάτια στην πλάτη να είχε. Τελικά, το τραβάει ένα ανάποδο direct. Πάρ' το κάτω. Αν δεν σταματήσεις αμέσως, θα φύγω για πάντα από το σπίτι και δεν θα ξαναγυρίσω ποτέ. Έτσι κι αλλιώς το σπίτι έριξε μόνο για ύπνο. Θεούτας μου, τι ήταν, ήταν τέτοιο. Αρμύρα στα κορμιά, φύκια στα μαλλιά, ένας διάχυτος ερωτισμός. Και σπο, πολλά σπο. Χάρη. Γρήγορα, γρήγορα! Χάρη με λένε στο διάλογο! Σου είναι! Νατάλια, τι έγινε! Αυτό το! Λυπήρες μου, θα μου κάνω το παιδί μου! Το συμπάτησα το παλικάρι! Τον έχει καταστρέψει η μετάτα σου. Τι είναι αυτή η μετάτα? Πάει η οικογένειά μου, πάει! Κι εγώ ορφανός είμαι, μαντά μου. Σε ορφανοτροφείο μεγάλωσα. Άτιμη κοινωνία. Τι γίνεται, ρε παιδιά! Για την κοινωνία βάλαμε εδώ μέσα. Εγώ δεν βγω έξω, θα με βγάλετε έξω. Ο αδερφός στη φυλακή. Η αδερφή σου κινδυνεύει η καριέρα της. Θεέ μου, μου τον σ' άλλη συμφορά. Μίλα, ρε, μίλα, μα θα κάνεις τίποτα. Ο παππούς, ρε! Μαμά! Γυναίκες. Τι περιμένουν, θα μου πεις. Είναι φίλες του παππού. Γι' αυτό αρρώστησε. Γι' αυτό. Και του λέγα. Πρόσεχε, Χαρούλη, πρόσεχε. Μη λες έτσι τον παππού σου, είπαμε. Λίγο σεβασμός, δεν βλάπτει. Εντάξει. Αλλά δεν μ' άκουγε. Ήθελα να το παίξει η Νουρέγεφ. Μα γιατί αργεί. Ποιος ο τρελός? Όχι, ρε, βλάκα, ο παππούς. Μα να λέω να ειδοποιήσουμε και τον πατέρα και τη γιαγιά. Η γιαγιά θα ταραχθεί άκρη. Μ' αφού τον μισεί. Έλα, αφού τον μισεί. Τον μισεί. Πειράγματα, ανταλλάσσουν μεταξύ τους. Σουλή. Να σου πω, ρε. Δεν πιστεύω να πάθει τίποτα. Ο παππούς δεν θα τα αντέξω. Τίποτα, ρε, δεν θα πάθει ο παππούς. Ο παππούς είναι από το σπάνιο είδος κολόγερους ανθεκτικούς. Καλά, πού είχατε πάει? Στη θάλασσα.
Δεν κάθεσαι να δουλέψεις και λίγο, λέω εγώ, ε. Τι τον κουβαλάτε, ηλικιωμένο άνθρωπο, αισθάνεσαι. Πρώτον, δεν τον κουβαλάω εγώ, αυτός με κουβαλάει. Δεύτερον, το αν δουλεύω εγώ είναι my business. Και τρίτον, εγώ δεν έστειλα ακόμα άνθρωπο να αυτοκτονήσει. Άραξε λοιπόν, μωρό μου, στα κυβικά σου, έτσι. Άντε, ρε. Επιτέλους, κυρία μου, και μας κοιτάτε. Σε μένα μιλήσατε. Ναι, σε εσάς. Περνάτε όλη την ώρα και μας κοιτάτε, λες και έχουμε κάτι το περίεργο. Σαν δεν τρέπεσε. Πώς είπατε? Μα τι τρόπος είναι αυτός. Έτσι και σας βουτήξω από το μαλλί και δεν σας αφήσω τρίχα, θα δείτε τι τρόπος. Σαν δεν τρέπεσε, ανεδέστατη. Μου ξεντέλησατε το πεθερό μου, κότες. Έσχος! Πώς τολμάτε! Μην βγάζετε μιλιά γιατί σας ορμάω επιτόπου. Παρακαλώ, παρακαλώ, ψυχραιμία. Τι συμβαίνει, η κυρία από εδώ μας αποκάλεσε κότες. Μας είπε ότι της ξενιαλίσαμε το πεθερό. Μητέρα, αξιοπρέπεια. Έτσι και πάθει τίποτα ο Χαρίλος, θα της εκτελέσω επιτόπου. Δεν έχετε οικογένεια στη σπίτι, τι γυρνάτε με το Χαρίλο, ε! Μητέρα, είναι συνάδελφοι από τη χοροδία. Τι έκοψα εγώ από την αρχή. Τι χαμούρες είναι. Ενάγια να μάθουμε! Τι έκανε, μωρή. Εγώ είμαι από οικογένεια τραπεζικών. Sorry, κορίτσια, επιτρέπετε. Τι συνέβη, παιδιά. Σιγάρι, ρε, και σιγάρι. Έλε, ρε, αγοράκι μου, μας τρόμαξε. Κόπη μου. Ρε, Χαρούλη. Πώς είσαι, πατέρα. Καλά είμαι. Θα μου πείτε τι συνέβη, ε. Σούρι, παιδί μου, θα μου πεις επιτέλους τι συνέβη. Ας το διάλο. Ρε, παππού. Το περίμενε στα νοσοκομεία, δημιουργεί εκνευρισμό. Τι λες? Εμένα ανησυχούετε, όπως είπαμε. Ναι, εντάξει, γιατρέ. Και ευχαριστώ. Τιμάς την ελληνική ιατρική. Λοιπόν, ακούω. Θα μου πείτε τι συνέβη, θα αρχίσω τώρα. Εμείς να φεύγουμε τώρα, γιατί φαίνεστε καλύτερα. Περαστικά σας, κύριε Χαρίλε. Ναι, εντάξει, κορίτσια, πηγαίνετε. Αν και δεν κατάλαβα τίποτα, θα τα πούμε στη χοροδία. Ωραία. 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 Μπράβο. Ναι, καλά. Και sorry, κοριτσιά. Sorry. Bye. Bye. Τι είπα, αγαπούλα μου, ο γιατρός, ε? Τίποτα, δεν έχω τίποτα, λέει. Σίγουρα? Ναι, μια μικρή ζαλάδα, είπε, λέει, είπε. Και τι είπες να κάνεις? Τι είπε? Να πηγαίνω, λέει, στη θάλασσα. Να βγαίνω με γκόμενες. Και προποντός να μην υφίσταμε τσαμπουκάδες από μέλη της οικογένειας μου. Αυτό είπε. Αυτό είπε. Συγγνώμη, πατέρα, αλλά θόλωσε το μυαλό μου. Είμαι σε πολύ άσχημη κατάσταση από το πρωί. Και πότε δεν ήσουν, παιδί μου? Όχι πάντα. Σήμερα το πρόγραμμα είναι λίγο φορτισμένο. Η αδερφή μου έστειλε έναν άνθρωπο των γραμμάτων μέσα. Πού? Στο χειρουργείο. Και το χειρότερο, ο Τίτος είναι φυλακή. Σκέψου, θα γινόταν αν πέθαινα. Κούφια η ώρα που τα ακούει. Τρέλω οικογένεια. Τα έχω χάσει, ο μόνος λογικός είμαι εγώ. Ας το διάλα, παιδεύερος. Τι είναι, κοριτσάκι μου? Δεν είναι κούκλα μου. Ας ωραία. Τι είναι κούκλα? Ναι, κούκλες. Thank you.
τον Αγία μου. Κάνε καλά, είναι καλά η οικογένειά μου. Είναι καλοί άνθρωποι κατά βάθος. Κι εγώ δεν θα μπορέσω να ζήσω αν πάθει κανείς τίποτα. Αχ, άντε Παναγία μου. Θα τον φλακώσουν ξανά. Να περιδρομιάσουν το εκμέκ μου. Εγώ θα σου προσφέρω το πιο καλό κομμάτι. Ξέρεις εσύ τι εκμέκ φτιάχνω. Κολλάζει και άγιο. Δεν είναι κανείς εδώ. Πού πήγανε? Τι πάθαμε. Κατάλαβες, πατέρα, γιατί οι καλύτεροι επιστήμονες ρίχνουν μαύρη πέτρα πίσω τους και φεύγουν από τον κολότοπο. Μα δεν είναι κανείς εδώ. Κατάλαβες, ήτανε συμπεριφορά αυτή σε ένα επιστήμονα σαν και εμένα. Η άσχετη. Το βοηθείο εδώ τον γιατρό δεν έπρεπε να είναι. Τους είπαμε να τους ανοίξαμε τα μάτια και μας κλείσανε και μέσα. Έπρεπε να τους αφήσω εγώ να εκτεθούν, αλλά... Φουσάσκα τους αγωριμάκου τον άλλον που ξέρει. Άλλαξε βαλβίδα, λέμε. Τι ήταν μου! Γιαγιά! Με τρόμαξες, πώς είσαι παιδάκι μου! Πώς να είμαι, γιαγιά, πώς να κάνουμε, άσε. Δεν έπρεπε να γυρίσουμε από την Αφρική, γιαγιά. Χιδέα μου φερθήκανε. Τι σου κάνανε, παιδί μου, τα καθάρματα! Καθάρματα ήτανε. Τους είπα να αλλάξουν βαλβίδα. Και είχες δίκιο, όπως πάντα! Σφιοκαμψία δεν είχε. Μπράβο ρε γιαγιά, πες το και εσύ, ο σφιοκαμψία είχε. Καραπινάκι ο σφιοκαμψία. Είσαι αυθεντία, αγάρι μου. Που πήγαν οι άλλοι, δεν ήρθαν ακόμα. Αχ, μην ανησυχείς. Μίλησες μαζί τους. Παρακάλεσα την Παναγία. Τα ίδια είναι. Πάω να πιω κάτι. Ψεργέλα το βάλαμε. Πίτσα. Όλα τα καλύτερα. Τι κάνεις εκεί, πατέρα? Τι κάνω? Τι κάνεις εκεί, γιατί ξαπλώσεις κάτω? Κάτσε, θα σου φέρω από το δικό μου. Σε ρωτάω, πατέρα, γιατί ξαπλώσεις κάτω? Νόμιζα ότι έσταζε η βρύση. Είναι παλιό το σπίτι, παιδί μου. Τα υδραυλικά μας είναι χάλια. Δεν μιλάς, πατέρα, μήπως έχεις μετάταση? Όχι, παιδί μου. Είμαι εντάξει, μια χαρά. Για, δεν είσαι λίγο να σε εξετάσω? Είμαι εντάξει, παιδί μου. Όχι, δεν είσαι εντάξει. Κάτσε να σε εξετάσω. Πώς ξέρεις ότι είσαι εντάξει? Για το σου μιλάει. Για κάτσε λίγο. Κάτσε λίγο. Σε εντάξει. Για βγάλε μου τη γλώσσα σου λίγο. Δεν είμαι λυκό σκυλό. Έλα. Έλα. Σε εξετάσω, ε. Μην αργήσω όμως. Όχι, δεν είμαι εγώ καθόλου. Για άνοιξα μου λίγο το στόμα. Βγάλε τη γλώσσα, την γλώσσα έξω. Κι άλλο. Έτσι, έτσι. Μην μιλάς, παιδάκι. Να κάνεις ό,τι σου λέει ο γιατρός. Για δείξε μου τώρα λίγο. Δείξε μου. Δείξε! Τι έχει, τι. Σφιοκαμψία του Φάριγκα, καραμπινάτη, αλλά καραμπινάτη όμως. Θα ζήσω, γιατί. Θα ζήσεις, παιδί μου, αλλά έλα μην μπερδεύεις. Λοιπόν, θα παίρνεις. Τρεις ασπιρίνες την ημέρα, με χαμομήλι μαζί, τρεις φορές την ημέρα. Εντάξει. Κάνει να πιω. Με μέτρο. Το δικό μου μπουκάλι που είναι. Θα βάλω στο γλυκό. Να μην επαναληφθεί. Αν το ξανακάνεις, θα βρω άλλη κρυψώνα. Όχι, είσαι αστρής. Κάτσε μας το λιάνο, δεν πάω. Κάτσε ρε παππού, μην κάνεις έτσι. Να
κάνουμε εντύπωση όπως οι πεζοναύτες που κουβαλάνε τους τραυματίες στο μέτωπο. Τι είναι, τι είναι. Τι έπαθε ο Χαρίλος. Αυτός ο Τσόγλων με κουβαλάει από το νοσοκομείο εδώ με το ζόρι. Νοσοκομείο, ποιο νοσοκομείο. Γρήγορα, στο δωμάτιό του να ξεκουραστεί. Θα μου εξηγήσετε τι συμβαίνει. Η Ναταλία που είναι. Μα τι γίνεται εδώ μέσα. Ησύχασε κι εσύ, πάτερ φαμίλια των μπιλιάρδων. Άσε με να στον διάλογο. Έλα, πάμε στο δωμάτιό σου. Άσε με γαμό, το σου λέω. Μην τον αφήνει, σούλη μου, είναι χλωμός. Δεν είμαι χλωμός. Εσύ είσαι χλωμή, κολόγρια, θα μπει χλωμό. Α, γρήγορα στο δωμάτιό σου. Γύρευε που ξεσάλωνε πάλι. Άσε το διάλογο, τι λέει, μωρέ. Ρώτησα που είναι η Ναταλία, με γράφετε. Τι φωνάζει, μου λε. Είμαι ή δεν είμαι ο οικογενειάρχη εδώ μέσα. Να είναι. Είναι. Κολοκύθια. Ναταλία, πού είναι. Έμεινε στο νοσοκομείο να δει τι θα γίνει με τον τρελάρα. Ήρθε και η αστυνομία. Άλλη αστυνομία. Τι θα γίνει, παιδιά, με την αστυνομία. Τον κολότοπο, ρε, γιατί μας κυνηγάνε, ρε. Αγία μου, βοήθησέ μας. Τι είναι, ρε. Τι μυρίζει. Φτιάχνω εκμεκ παγωτός, όλοι μου. Βάλε μου τότε ένα μεγάλο κομμάτι να φάω και να φύγω, ε. Γιατί έχω αφήσει την επιχείρηση μόνη της σήμερα. Μπορώ και εγώ να φάω ένα κομματάκι εκμεκ. Σας ρώτησα πού είναι η Ναταλία. Τώρα δεν σου είπε ο Σούλης. Μην του αφήσετε τον πατέρα ήσυχο, έτσι μην τον πειράζετε. Σήμερα έχει ο σφιοκαμψίος στο Φάρικα. Άκουσε να μαζέψει τη σύζυγό σου, ακούς. Τι μαζέψει. Τι έκανε. Τι έκανε που την είδα σήμερα εν μέσω διαδρόμου του νοσοκομείου να τσακώνεται με τις καλύτερες μου φίλες. Έλα ρε Χάρη, τα παραλές. Μια μικρή συμπλοκή ήταν. Μικρή συμπλοκή το λες αυτό που την είδα να δέρνει τη φίλη μου. Σαν να ήταν κούλιγκαν. Σε γήπεδο. Ας το διάλο, λέω. Άσε μας το διάλο, επιτέλους. Ας το διάλο, άσε με κι εσύ, ας συχτήρ. Ας το διάλο, όλοι σας. Ας το διάλο, τρελοκοπείο. Ας το διάλο, τρελοκοπείο. Η πίτσα. Σιγά. Σιγά μην πάθανε τίποτα οι κότες. Οι κότες! Παιδιά, δεν πάμε καθόλου καλά, ε. Και δεν μιλάω τώρα σαν τίτλος, μιλάω σαν επιστήμονας εδώ μέσα. Δεν πάμε καθόλου καλά. Γιατί δεν μου λέτε που είναι η Ναταλία. Θα σταματήσετε να ουρλιάξω. Αφού δεν μου λέτε που είναι η Ναταλία και εγώ φεύγω. Τι είπες πως έφτιαξες σήμερα. Άσε με, μωρέ. Τι πράγματα είναι αυτά που συμβαίνουν σήμερα στο σπίτι μας. Κολότοπος, γιαγιά. Σώπα, ρε. Και τι έγινε. Και πάλι μάγκες είμαστε. Τι έγινε. Ο Χάρης είχε μια ξαφνική αναισθησία. Ο Τίτος... Μεγαλέ. Έλα. Χωρίς να μου έχεις πει λεπτομέρειες, καταλαβαίνω τι έγινε. Άσε με και εσύ τώρα. Μπούκαρε στο χειρουργείο. Γιατί, πρώτη φορά είναι. Αυτό να μου πεις. Τιμασμένη. Η Ναταλία έστειλε τον άνθρωπο των γραμμάτων. Υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να τη γλιτώσει. Οπότε, γιαγιάκα, βάλε ένα μεγάλο κομμάτι γλυκό να φάμε και να φύγουμε. Τι έχει ο Χαρίλαος, τι είπαν οι γιατροί. Αφού είπες ότι δεν ενδιαφέρεσαι. Άντε λέγε, μαζί του δεν ήσουνα. Σε νοιάζει. Αν σε νοιάζει, να πας μέσα να τον ρωτήσεις μόνη σου. Βάλε ένα κομμάτι γλυκό. Αμά! Κάηκε! Όχι ρε γαμότο! Όχι ρε γαμότο! Παράξατε σήμερα! Πάει το γλυκό, πάει το εκμεκ παγωτό! Έλα, σφιοκαμψία. Κοίτα. Κάηκε, ε. Ναι! Κολότοπος. Έλα, μην τρελαθούμε τώρα, μεγάλε. Τι σου φταίει η πατρίδα επειδή η grandmother έκαψε το εκμεκ. Ψυχραιμία, ε. Ωραία, έχει να γίνει στη δίκη. Καλά. Εγώ φεύγω. Περαστικά σας. Τα ξελαφτιάξω! Θα ειδοποιηθώ πάρα αυτά. Τι θέλεις, παιδί μου. Τι τρώω. Θερμίδα για το παγωτό. Πάσε είχε. Ξέρεις τι με απασχολεί η γιαγιά. Η βαλβίδα της. Καραμπινά της ως φιλοκαμψίας. Δεν με νοιάζει για αυτούς μαλάκες. Θα είναι καλά να πάθουμε. Τότε. Ο πατέρας πουλήσε ένα διαμαντάκι για να πληρώσει την εγγύηση. Δεν έχει άλλα λεφτά.
Δεν έπρεπε να τον επιλέξω, ρε γαμώ το γαμώ. Τι να κάνω κι εγώ αφού... αφού το χειρουργείο είναι το πάθος μου, τι να κάνω. Μη τι κάτσε. Είδες, πατέρα, εγώ όμως, να πάω να πουλήσει ένα διαμαντάκι και τις μαλακές δικές μου. Αφού είναι το πάθος. Ναι, αλλά είναι σωστό να μην πληρώνω μια ζωή συνέχεια. Εσύ κάτσε. Ο πατέρας σου ποτέ δεν νοιάστηκε για τα λεφτά. Το μόνο που τον νοιάζει είναι να σας έχει δίπλα του. Να πίνει τα κονιάκ του, να παίζει μπιλιάρδο. Φαίνεται πολύ καλά στα μυαλά του. Ναι. Μακάρι να ήταν όλοι σαν γι' αυτό. Εσύ. Τι κάνει η Πιπίτσα? Στο κρεβάτι της και κλαίει. Εδώ μου. Εδώ είσαι αγόρι μου ακόμη. Έλα. Έλα, παιδί. Τι σε πιάσε, ηρέμησε. Μου ανέβηκε λίγο η μετάταση. Ευχαριστώ, πατέρα. Ευχαριστώ. Είναι τρελό αυτό το παιδί. Το ξέρω. Μόνο το πάθος του θα μας κλείσει το σπίτι κάποια μέρα. Ωραίο το γλυκό σου. Με συγχωρείτε να σας ρωτήσω κάτι. Έχουμε κάνει μαζί ύδρο μασάζ. Ναταλία. Κύριε Διευθυντά, μπορείς. Ψυχραιμία, παιδί μου, ψυχραιμία. Έλα, να καθίσεις. Αχ, Θεέ μου, είναι φοβερό. Το φαντάζομαι, ηρέμησε. Ήρθε σπίτι μου ξαφνικά, φτιάξε τα πίνια τα μπουκαλάκι χάπια. Χαλάρωσε τώρα, ένα ύδρο μασάζ θα σου κάνει καλό. Αχ, Θεέ μου, φοβάμαι μην πεθάνει. Κοριτσάκι. Ένα μπουκαλάκι χάπια ήπια. Και αν πεθάνει, εγώ έχω καταστραφεί. Δεν θα μπορέσω να τον έξω, δεν θα μπορέσω. Ξέρεις τι προτείνω, να πάμε σπίτι μου όταν με ένα ύδρο μασάζ. Έχω ταραχτεί κι εγώ. Τι κάνετε εκεί πέρα? Σου δίνω κουράγιο, Ναταλία μου. Ήταν σκληρή εμπειρία για σένα. Μα πώς μπορείτε! Πόση ώρα είναι μέσα? 2 ώρες. Πόσο είπες ότι ήπια? Κάνα μπουκαλάκι χάπια, θα πει, ξέρω. Α, θα αργήσει. Εγώ προτείνω να πάμε να κάνουμε ένα υδρομασάζ ή ένα ποδήλατο. Θα σε ξεκουράσει. Μα τι λες τώρα, Χριστιανέ μου, τι λες τώρα. Πάμε για φαγητό. Σου χρειάζεται πηγόντως καθαρός αέρας και φαγητό. Ξέρω εδώ κοντά ένα Κινέζικο. Πού είναι, ρε γαμώτο, η δική μου. Μην ανησυχείς, είμαι εγώ εδώ. Ορίστε. Μα τι τρέχει. Κύριε Ευαγγελίου. Κώστας Ευαγγελίου, ο διευθυντής εφημερίδας που εργάζεται η Δεσποινίδα Πετράκη. Μα ελάτε μαζί μας, παρακαλώ. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν έφταιγα καθόλου, έτσι. Ήρθε ξαφνικά σπίτι μου και άρχισε να παίρνει χάπια. Σας παρακαλώ, μιλήστε, σας παρακαλώ. Ναι, η Δεσποινίδα εργάζεται πράγματι στην εφημερίδα μας. Αυτό μπορώ να το βεβαιώσω. Για τα χάπια, τα μόνος του. Μα πέσε το πτήσι. Εγώ θα περιμένω λίγο ακόμα εδώ. Αν αργήσεις, θα είμαι στην εφημερίδα. Πού πάνε, ρε? Γιατί τρέχετε έτσι, ρε? Εσύ όμως, ψύχρεμος. Μαγιά σου. Εσύ το έχεις πιάσει το βαθύτερο νόημα της ζωής. Είσαι αυτοδημιούργητος, αγόρι μου. Και αν το γυμναστήριο κλείνει, εσύ τον έκανες τον προορισμό σου. Διότι ο προορισμός του πατέρα είναι να βοηθάει τα παιδιά του. Ο δικός μου προορισμός, ρε, ποιος είναι?
παρακαλώ. Ωραία. Πράγματι, είναι ωραία να κάνει κανείς ποδήλατο. Το ξέρεις ότι είμαστε μόνοι μας. Και δεν χαίρεσαι. Να ηρεμήσουμε και λίγο. Κύριε Σούλη, το ξέρετε ότι απόψε υπάρχει μόνο το τμήμα των 5 κυριών και οι 2 φουσκωτοί που είναι μέσα. Κάνε και εσύ ποδήλατάκι. Κλείνουμε, κύριε Σούλη. Το καταλάβατε. Κλείνουμε. Σήμερα το πρωί ακύρωσαν 4 εγγραφές οι κυρίες, επειδή τις βρήσατε προχθές. Επιτέλους, πρέπει κάτι να γίνει. Ναι, αλλά εσένα δεν σου χρωστάω τίποτα. Μου χρωστάγατε 3 μισθούς και τώρα 1. Και έχεις και παράπονο. Ξέρεις πόσο χρωστάω σε άλλους. Άσε. Και τι θα γίνει τότε. Τι θα γίνει. Ό,τι γίνεται τόσα χρόνια, θα παραμείνουμε ψύχρεμοι και πολιτισμένοι. Πάντως, να μου το πείτε όταν αποφασίζετε να το κλείσετε το γυμναστήριο, γιατί εγώ πρέπει να αρχίσω να ψάχνω για άλλη δουλειά. Κοίτα, δανείστηκα το γέρο μου 450 χιλιάρικα. Δήρωσα εσένα και 2 νίκια για το κτίριο. Και λοιπόν, τι σημαίνει αυτό. Τίποτα. Απλώς θέλω να κάνουμε έτσι λίγη κουβέντα. Καλά, κάνε λίγο twister. Δημιουργεί μια μετάταση που λέει και ο αδερφός μου. Το γυμναστήριο αυτό θα μπορούσε να γίνει πάρα πολύ καλό. Αν τουλάχιστον πάβατε να φωνάζατε σαν πεζοναύτης. Δεν ξαναρχίζεις τα ίδια. Είναι το στυλ μου. Δέσποινης Ρένα. Και το πάνε στη ζωή είναι το στυλ. Εντάξει. Εγώ όμως σας το λέω και να το ξέρετε. Θα αρχίσω από τώρα να ψάχνω για δουλειά. Εντάξει. Εσείς ξέρετε. Ο κόκκατη ποντίκια. Καλώς ως τεράστιος. Πάρε τα μυαλιά. Στην Δεσποινίδα, παρακαλώ. Μια στιγμή, θα σας κόψω μια υπόδειξη. Όχι, δεν έφυγα. Α, όλα και όλα. Τα health studio, δεν βλέπω την εφορία. Αν μη τι άλλο, έχουμε μια κοινωνική συνείδηση. Δεσποινή, κόψτε μια υπόδειξη στους γίγαντες. Αμέσως. Πάλι μάγκας, αγόρι μου. Ξέρουμε κι άλλη δουλειά να κάνουμε. Μα, θέλω να αφήσουν παραπάνω. Τι θα κάνω. Κάθε για μπουρμπουάρ. Τι σημαίνει. Τι γράφεις στο δωμάτιό μου. Μη φωνάζεις. Σου έφερα ένα χαμομί. Δεν είμαι άρρωστος. Πώς αισθάνεσαι. Καλύτερα. Να μην φοβάσαι. Μου πάνε να κάνω εξετάσεις, λέει, αλλά δεν το έχω πει σε κανέναν. Να τις κάνεις. Και όλα θα είναι εντάξει. Οι άλλοι τι κάνουν οι άλλοι. Καλά είναι. Εσύ ησύχασε τώρα, ησύχασε. Αν χρειαστείς τίποτα, πάρε με τηλέφωνο στο δωμάτιό μου. Ωραία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Αφροδίτη. Ευχαριστώ. Αργή η Ναταλία. Έπρεπε να ήσουν δίπλα της. Πάω. Πού? Στο νοσοκομείο. Και τόση ώρα γιατί δεν πήγαινες. Σκεφτόμουν όλες τις εκδοχές. Εσύ γιατί δεν έμενες. Δεν ξέρω. Έγιναν όλα τόσο ξαφνικά σήμερα που φοβήθηκα. Επιτέλους τα παιδιά μας είναι μεγάλα. Μόνο τα βγάλουν πέρα μόνο τους. Κι αν πέθανε αυτός. Παύστε. Κοριτσάκι. Και εμείς καθόμαστε. Γρήγορα. Κάνε γρήγορα. Ο Θεός, τι πάθαμε.
βρεθήκαμε. Αυτό πάθαμε. Είμαστε δειλοί. Δειλοί. Δεν θα το συγχωρήσω ποτέ στον εαυτό μου. Τέλειω. Αταλία, λίγο άρα. Λίγο νερό, λίγο νερό. Αταλία, Αταλία. Λιποθύμηση, τι είναι. Ένα γιατρό, ένα γιατρό. Φώναξε ένα γιατρό. Αυτό κάνω, φωνάζω ένα γιατρό. Να την πάμε στο νοσοκομείο είμαστε. Με συγχωρείτε, είστε γιατρός. Δεν ξέρω. Όχι, χειρούργος είμαι.